Λοιπόν, με τις ομάδες. Εμείς είμαστε ένα δύο. Λοιπόν, λεγό, με τις ομάδες. Μαζί, ένα. Ένας, όχι, όχι. Πάμε, πάμε, πάμε. Τι έγινε. Λοιπόν, καταρχήν, πάρτε τα πουλιά, βάλτε τα άλλα σε ένα κλουβί. Σε ένα κλουβί θα τα βάλουμε όλα. Έχουμε στοιχεία από εδώ. Έχουμε πάρει στοιχεία από εδώ. Πάμε, πάμε, πάμε. Έχετε κάποια δουλειά, πάμε. Δεν έχει τίποτα, πάμε πάνω. Βρήκαμε μερικά κονδύλια, δεν λέω. Με τα παιδιά. Σπαθάρια και σκάνια τις φωνές σου να πούμε. Ναι, λέει. Αντέξαμε όσο αντέξαμε. Έλα, έλα, έλα. Εδώ και αντέξαμε μια ωρίτα ακόμα. Όπως σε πιάνεις. Από κάτω, από κάτω. Ας δέξω. Αφήστε μόνο κατά είδος ή εφικτό για να κάνουμε το πόκολο πλησίες. Ωραία, αυτό εδώ πέρα είναι μια σαρίδα. Καρδερίνα έχει πολλές. Και ό,τι μένει θα κάνουμε πρωτόκολλο παράδοση παραλαβές. Λοιπόν, αυτά ήταν εδώ μέσα. Τα βάλουμε πάλι μέσα στο αυτοκίνητο. Πριν να φύγει, αν και όλα είναι κατεστραμμένα τα φτεράκια του. Να κάνουμε λίγο έτσι, μπας και φύγει. Γεια σου, γαλιάντρα όμορφη. Άλλη γαλιάντρα. Πώς το μένει. Είναι εντάξει. Εδώ δεν είναι καλά. Καλά Αυτές τις επιχειρήσεις έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια 3-4 φορές, αλλά δυστυχώς οι μόνοι που ασχολούνται με αυτά τα προβλήματα της υπαίθρου είναι οι κοινωνικές οργανώσεις και η θηροφυλακή των κοινωνικών οργανώσεων. Καταφέραμε να συλλάβουμε 6 άτομα τα οποία διακινούσαν πουλιά και τα εμπορευόντουσαν, να κατάσχουμε πληθώρα από ξόβεργες, δίχτυα και καπατσέδες και να απελευθερώσουμε πληθώρα από άγρια πτηνά, καρδερίνες, φλόρια, φανέτα, κοτσίφια,
γαλιάντρες και άλλα άγρια πουλιά που είχαν συλληφθεί πάρα. Εδώ για τρίτη φορά από τον καιρό που έχει ιδρυθεί η Άνοιμα με την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της ΔΕΛΤΑ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και με το Δασαρχείο Πειραιά, με τη συνδρομή και της αστυνομίας αυτή τη φορά, σε μια επιχείρηση κατά του παράνομου εμπορίου άγριων πουλιών που γίνεται κατά κόρον και σχεδόν κατά παράδοση εδώ στο σχιστό. Τα πουλιά απελευθερώθηκαν όσα είναι σε καλή κατάσταση, εδώ πάνω σε ένα πλάτωμα πάνω από το παζάρι, και όσα, και αυτή ήταν και η δικιά μας η δουλειά, όσα κρίναμε ότι θέλουν περίθαλψη θα μπουν στη διαδικασία να μείνουν μια περίοδο μέχρι να απελευθερωθούν, ώστε να μείνουν όσο καιρό χρειάζεται και να αποκαταστήσουν τα φτερά τους, τις ουρές τους και γενικώς την υγεία τους.